Αγανάκτηση και θρήνος επικρατούν στο Μπαγκλαντές μετά την κατάρρευση του κτηρίου με τουλάχιστον 325 νεκρούς εργάτες. Στην Τάκα, χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα της ένδυσης βγήκαν και πάλι στους δρόμους. Διαμαρτυρήθηκαν για τις άθλιες συνθήκες εργασίας τους. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή του εργοστασίου. Αναμένεται να σχηματιστεί εναντίον τους δικογραφία για φόνο εξαμελίας. Πάντως, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που έπεσε σαν χάρτινος πύργος την Τετάρτη καταζητείται. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνονται ξεκάθαρα οι ρογμές του κτηρίου μία ημέρα πριν από την κατάρρευσή του. Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην εργασία τους. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 72 ώρες από το τραγικό περιστατικό, εντοπίζονται ακόμη επιζώντες. Τα σωστικά συνεργεία έχουν απεγκλωβίσει ως τώρα περίπου 2.500 άτομα, τα μισά εκ των οποίων με τραύματα.